Ακούτε το podcast Ναυαγή, συζητήσει και εξομολογήσει μεταμουσική σε ένα έρημο νησί. Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη τη iSquare, επίσημου διανομέα τη Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Η μητέρα τη πρώην γυναίκα μου. Mm. Είχε γεροντική άνοια στα τελευταία χρόνια τη ζωή της Καημένη και πήγαινε όμως στο θέατρο γιατί ήταν πάρα πολύ κοσμική και πολύ ζωηρή ποτέ δεν υπέστηλε τη σημαία της κοσμικότητας πήγαινε στο θέατρο, στον Πειραιά και γύρναγε βεβαίως λόγω άνια δεν θυμόταν καθόλου και της λέγανε για γιατί είδε σήμερα, τι είδε, τι πιο έργο είδε, και έλεγε ε, ε ερωταπαντήσεις Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Να <laughs> τα <laughs> απαντήσει και ότι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Ωραία. Ο κανόνα παιχνιδιού είναι ότι επειδή θα ζήσει όλο σε ένα έρημο νησί και η μοναδική σου παρέα μπορεί να είναι δύο βιβλία που θα πρέπει να μου πει ποια βιβλία θα είναι αυτά. Να αρχίσουμε από αυτό. Με έβαλε να ψάχνω για τραγούδια και τώρα μου ζητά βιβλία. Θα διάβαζε όλο σε ένα νησί. Αυτό το κάνω συνέχεια Δηλαδή εγώ είμαι πρεζόνι Του διαβάσματος Είμαι σε μια γενιά η οποία είναι εθισμένη Αν δεν έχει βιβλία θα διαβάσει Τα φαρμακεία, θα διαβάσει τις λεζάντες Είναι καθαρά Ο άνθρωπος που θέλει να βλέπει Να περνάνε από μπροστά του λέξεις τυπωμένε, γραμμένες είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε στον έντυπο λόγο λοιπόν σε έναν εθισμένο τώρα του λες αν <σχεδιά> θα, <σχεδιά> ήταν okay. και στο νησί και δεν είχε και την πρέζα του τι θα έκανε λοιπόν ναι θα διάβαζα <σχεδιά> μου έρχεται ένα στο μυαλό τώρα η οργή του Βίτκενστάιν που ο πρωτότυπος τίτλος ήταν Wittgenstein's πόκερ το πόκερ του Βίτκενστάιν το οποίο ξεκινάει με μία απίστευτα ασήμαντη διένεξη ανάμεσα στον Κάρλ Πόπερ και τον Λούντβικ Βίτγενστάιν, δύο αυστριακοεβραίους φιλοσόφους της εποχής του Μεσοπολέμου, που είναι έντονη αυτή η διένεξη. Κάποια στιγμή ο, ο Βίτκενστάιν είναι τσαντισμένος, παίρνει και μια μασιά από ένα τζάκι να χτυπήσει τον Πόπερ, αλλά δεν τον χτυπάει. Λοιπόν, και μένει εκεί η διένεξη. Αλλά το βιβλίο με έναυσμα αυτή την ασήμαντη σκηνή αρχίζει να σου μιλάει για το τι σήμαινε να είσαι Εβραίο στην Αυστρία τον καιρό του Άνσλου. Τη ενσωμάτωση, όταν ο Χίτλερ κατέλαβε, που είχε επιπτώσει για μια σειρά από του κορυφαίου Εβραίου τη εποχή Αυστριακούς, από τον Καρλ Πόπερ, τον Βιντκενστάιν το Ρόμπερτ Μούζιλ, όλοι αυτοί που σηκώθηκαν και φύγαν και βέβαια το Φρόιντ και τον Αϊνστάιν νωρίτερα που σηκώθηκε και έφυγε και αυτός από τη Γερμανία. Πόσο ασήμαντα πράγματα έχουν τεράστιες επιπτώσεις, έτσι σαν την Μπεταλούδα στη θεωρία του χάους. Ένα απάνθισμα ιστοριών και φιλοσοφίας και ιδεών μέσα σε 200 σελίδες. Το αρχίζεις και δεν θες να το τελειώσεις. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Διάλεξε ένα πρώτο τραγούδι για την παρέα. Λοιπόν, ένα πρώτο τραγούδι που σήμαινε πάρα πολλά για μένα όταν ήμουν μικρό παιδί και που μου αποκάλυψε, αν θέ αυτό το θαύμα των αντιφάσεων που είναι ο κόσμος. Που στα μάτια του παιδιού είναι πάντοτε μαγικός. Και συμβαίνουν μόνο θαύματα. Μόνο θαύματα, τίποτα άλλο. Mm. Λοιπόν, ακούγα ένα τραγούδι σχολικό. Αν θυμάμαι καλά, το έχω ακούσει μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο πηγαίνοντας προς την Κινέτα που και η Κινέτα τότε ήταν ένας μαγικός μακρινός τόπος που κατοντάδες χιλιόμετρα τότε δεν καταλαβαίναμε τη διαφορά ανάμεσα στη Κινέτα και τη Στοχόλμη α πούμε ναι. την διαφορά στην απόσταση καμία διαφορά Λοιπόν, καθώς πηγαίναμε στη μαγική κινέτα εκδρομή, ακούγαμε αυτό το τραγούδι που με εντυπωσίασε όταν πρόσεξε για πρώτη φορά τους στίχους του παρασυρμένος από τη μελωδία του, δεν πρόσεχα τους στίχους. Η μελωδία ήταν χαρούμενη, εκδρομική. Ένα ε, να, 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 να 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 Το είχε γράψει ο Γιάννης Πανός. Ναι. Του στίχους όμως τους είχε γράψει ο Βασίλης Ρότας. Και αν τότε, 8 χρονών, ήξερα ποιος ήταν ο Βασίλης Ρότας και την ιστορία του, ίσως να είχα υποψιαστεί περισσότερο για τους στίχους. Η στίχη λοιπόν αυτού του, του τραγουδιού είναι σε απόλυτο κοντράστ με τη μουσική. Η μουσική είναι χαρούμενη, εκδρομική, σε ξεσηκώνει και το τραγούδι μιλάει για μια, την απόλυτη τραγωδία, το να πεθαίνουν νέα παιδιά. Παιδιά πριν γνωρίσουν τον έρωτα, όταν πρώτο αρχίζουν να ψυχανεμίζονται τι μπορεί να είναι ο έρωτας, ε, αλλά να μην τον ξέρουν καθόλου, είναι παρθένα κυριολεκτικά και μεταφορικά και είναι το Χριστινάκι με την Κέτι Χωματά. Το μάλιψε. για το σχολείο και η βρέξι και μιστάξι. Τα γοριά τώρα κυστήκαν στην ρωσίνη να κλέψουν τη Χριστίνη. Βάρκουλα να αρματώνουνε με σταυρό πανάκι, Χριστίνα, Χριστίνακι. Εμπακαλεί στη βάρκα μας να πάμε και να έρθουμε τραγούδι που θα πούμε. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε στου ζεφυρού το χάδι το μόρφο του το βράδυ Σπαρμένο χρυσό λουλούδα το πελαγό λιβάδι το μόρφο του το βράδυ Ο Πέτρος Τατσόπουλος εμφανίστηκε με το πρώτο του βιβλίο στα ελληνικά γράμματα στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης Συγγραφέας πολυγραφότατος και πολυδιαβασμένος και πολύ ανήσυχο. Την τηλεόραση δεν τη φοβήθηκε. Παρουσίασε μια εκπομπή βιβλίου στην ΕΡΤ και το πολυσυζητημένο 1821 στον Sky. Έγραφε και γράφει σε εφημερίδες και περιοδικά. Κάνει τα πάντα. Παρ' όλα αυτά. Όταν το 2012 ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στις εκλογές υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι φίλοι του ξαφνιάστηκαν. Η πετρεία τη πολιτική τον βρήκε και φαίνεται πω δεν τον έχει αφήσει ακόμη. Δοκίμασε την τύχη του και με άλλε πολιτικέ σημαίε. Ευτυχώ δεν έπαψε ποτέ να γράφει. Τον συγγραφέα μέσα του λέει πω τον ανακάλυψε πολύ νωρί. Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέω ότι ήμουν υιοθετημένο και η μάνα μου ήταν. η θετή μου μητέρα ήταν δασκάλα. Ε, λέω ήταν γιατί δεν ζει πια, όπω δεν ζει και η βιολογική μου μητέρα, δεν ζει και ο θετό μου πατέρα και τον βιολογικό μου πατέρα δεν τον ξέρω μέχρι σήμερα. Η μητέρα μου όμω η θετή, η Ρεγκίνα, η κυρία Ρεγκίνα όπω την λέγανε στην Κυψέλη, γιατί ήταν δασκάλα στο 26ο στη Φωκίωνος Νέγρη, mm. ένα εμβληματικό σχολείο για πολλού κυψελιώτε. Mm. Και ήταν και δασκάλα οδική και ήταν και δασκάλα ελληνικών. Ήτανε λοιπόν μία γυναίκα η οποία σε παρότρινε, αν διέκρινε πάνω σου ένα χάρισμα, σε παρότρινε να το καλλιεργήσεις και αντίθετα άμα έβλεπε ότι είσαι ανεπίδικτος δεν είχε κανένα πρόβλημα να σου πει παιδί μου άστο αυτό, ε, άστο αυτό. Πώ είχε πει ο Αλέφαντο στην απίστευτη ρίση, είδα ότι ο γιο μου ήταν ανεπίδεκτο στο ποδόσφαιρο και τον έστειλα στα γράμματα. <laughs> λοιπόν, Τι να κάνει. Η κυρία Ρεγκίνα, όπου έβλεπε την κλίση σου, Σε αυτό σε βοηθούσε στο να την καλύψει. Αυτό σημαίνει ότι ήταν καλή δασκάλα, γιατί αυτό είναι το χάρισμα του δασκάλου. Ήταν καλή δασκάλα. Και στο μόνο πράγμα που με πίεσε ήταν στο να αλλάξω χέρι, γιατί ήμουν αριστερόχειρας Και ήθελε να με μάθει να γράφω με το καλό χέρι, το δεξί. Mm. Και τότε ο λόγο που το κάνανε αυτό οι δασκάλε ήταν πολύ πρακτικό. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Μην φανταστεί κάτι περίεργο. Το κάνανε διότι οι αριστερόχειρες μουτζουρώνανε τα γραπτά του. Κάτι το οποίο ήταν πολύ άσχημο, ειδικά στο μάθημα τη καλλιγραφίας, Διότι το χέρι του, όταν γράφεις με το αριστερό, το χέρι σου περνάει πάνω από αυτό που έχει γράψει ήδη. Mm. Και έτσι δημιουργεί μουτζούρε και ένα άσχημο γραπτό. Λοιπόν, γι' αυτό είχαν μια αιμονή, ένα ζόρι τραβάγαν τότε οι δασκάλε, μέχρι και σήμερα νομίζω το τραβάνε, να γράφει με το δεξί. Τέλο πάντων, έμαθα να γράφω και με τα δύο, αλλά με το αριστερό έχω προσκοληθεί στην ηλικία των οκτώ ετών. Δηλαδή, γράφω άνετα, αλλά με γραφικό χαρακτήρα το ετών. Δηλαδή, α, ε, τώρα γράφει φυσικά στα πλήκτρα του υπολογιστή δεν έχει ναι, αν καμία Πρέπει σημασία. να γράψει κάτι με το χέρι. Με το δεξί. δεξί, με δεξί, δεξί αλλά μπορώ άνετα να γράψω και με το αριστερό. Απλώ θα νομίζει ότι σου κάνω πλάκα, γιατί θα δει το γραφικό γραφείο ενό παιδιού 8 χρονών. Τέλο πάντων, η μάνα μου, η Ρεγκίνα, έβλεπε ότι είχα μια άνεση αφηγηματική στι εκθέσει κάτι που το βλέπαν και οι συμμαθητέ μου. Από πολύ νωρί οι συμμαθητέ μου μου ζητάγανε να του δώσω ένα πρόλογο όταν γράφαμε έκθεση, να του πω ένα πρόλογο. Και το πιο περίεργο ήταν ότι οι ορισμένοι μου ζητάγαν και επίλογο, χωρί να ξέρω τι έχουν γράψει ενδιάμεσα. Σαν να μην <laughs> είχε σημασία. <laughs> να ήταν ένα κουτάκι με προλόγου και επιλόγου. Το οποίο αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλα εκτό από εκθέσει, σε ποίηματα, σε θεατρικά έργα που με ένα απίστευτο θράσο είχα στείλει στον Κάρο Λοκούν όταν ήμουν 15 χρονών. 14 λέγοντάς του κύριε Κούν με ενδιαφέρει η γνώμη σας ούτε πολύ ούτε αγαπητέ κύριε Κούν τίποτα έτσι mm. πάλι καλά που δεν είπα Κάρολε σε παρακαλώ διάβασέ το και πες μου δεν πήρες. μου απάντησε ποτέ Α, δεν πήρες απάντηση όχι αλλά βραβεύτηκα ευτυχώς πολύ νωρί, πήρα το πρώτο βραβείο σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό όπου εκεί η σημασία περισσότερο από το βραβείο είχε Πια ήταν η κριτική επιτροπή. Και η κριτική επιτροπή ήταν ο Καμπανέλη, ήταν ο Μουρσελά, ήταν ο Πλασκοβίτη, ήταν ο Δημαρά. Φοβερά ονόματα τη εποχή εκείνη, όταν εγώ ήμουν 15 χρονών, που ήταν μια πρώτη ενθάρρυνση. Δεύτερη μεγάλη ενθάρρυνση ήταν η γνωριμία μου με τον Αντώνη Σαμαράκη. Και από εκεί και πέρα μπόρεσα και εκμεταλλεύτηκα εντό ή εκτό εισαγωγικών ένα κλίμα νεολατρεία που υπήρχε όπως θυμάσαι πολύ καλά, τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία. Ναι. Λατρεύαμε τους νέους, ό,τι και αν κάνανε. Ναι. Ήταν υπέροχο ό,τι και αν κάνανε. λατρεύανε γιατί εμεί ήμασταν νέοι Ναι, 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 Και εμεί λατρεύαμε τον εαυτό μου, ενώ με την έννοια ότι και εμεί ήμασταν άρκη, επειδή ακριβώ ήμασταν νέοι, λατρεύαμε ό,τι κάναμε, το θεωρούσαμε υπέροχο και δεν υπήρχε κανεί να μα διαψεύσει. Να μα πει, πρόσεχε, παιδί μου. Λοιπόν, ο πρώτο ο οποίο πήρε την πολύ δύσκολη και βρώμικη δουλειά και να με ενθαρρύνει, αλλά και να μου πει: Πέτρο, γράφει πολύ καλά. Συνέχισε, αλλά είσαι και 16 χρονών. Και ένα που γράφει είναι 16 χρονών, σε αντίθεση με τη μουσική ή άλλε τέχνε, που μπορεί να είσαι παιδί θαύμα από τριών χρονών, το γράψιμο πάει σχεδόν πάντα με την ηλικία. Μαζί. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα που να γράφει πολύ καλά όταν είναι μικρό. Άρα ο καλό συγγραφέα πρέπει να πετάει και στα σκουπίδια αυτά που γράφει. Ατάκα για την οποία. Τον Μίσησα, μου την είχε πει ο Αντώνη Αμαράκη, προσπαθώντα να με προφυλάξει, mm. αλλά χωρί να μου κόψει και τα φτερά. Πολύ δύσκολη ισορροπία, Παύλο. Δηλαδή να σε ενθαρρύνει, αποθαρρύνει. Mm. Ε, συνέχισε, αλλά δεν θα εκδώσει αύριο το πρωί. Θα περάσουν μερικά χρόνια. Στη δικιά μου περίπτωση δεν περάσαν πολλά. Το πρώτο βιβλίο το έγραψα 18 και βγήκε πριν κλείσω τα 20. Ωραίο. Mm. Θέλω να σε βάλω σε ένα κλίμα τώρα, σε αυτό το κλίμα, με ένα τραγούδι που είναι της εποχής και λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, Για με, μετά το Χριστινάκι, είμαι πια 13-14 χρονών και είμαι πολύ ερωτευμένος. Από τότε. Από τότε. Έχω ερωτευτεί λοιπόν ένα κορίτσι το οποίο είμαι στην Εδιψό, που παραθερίζω γιατί οι θετοί μου γονείς έχουν τις ασθένειες που τα ιαματικά λουτρά της Εδιψού τις θεραπεύουν ή τις ανακουφίζουν εν πάση περιπτώσει. Και εγώ έχω ερωτευτεί την κόρη του Κουρέα στην Εδιψό, η οποία είναι το πιο όμορφο κορίτσι της Εδιψό. Είναι ένα-δύο χρόνια μεγαλύτερο από μένα ή σαν και εμένα. Αλλά φανισιακά όπως ξέρεις τα κορίτσια όταν είναι 14 χρονών, σου ρίχνουν και ένα κεφάλι και γενικώ κοιτάνε τους 18 χρονους Φτιάχνω λοιπόν μία μικρή συμμορία, από παιδιά και πάμε έξω από ένα ε, κοσματοπολείο στο οποίο δούλευε η ίδια, η κόρη του Κουρέα, και τις λέμε κάνουμε καντάδα κάθε φορά το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και θα καταλάβεις γιατί, <laughs> δεν θέλω να το αποκαλύψω, ποιο ήταν το στοιχείο αυτού του τραγουδιού που προσπαθούσα να τις περάσω ως μήνυμα. Αφού λοιπόν τη σπάω τα νεύρα με τους πιτσιρικάδες τους φίλους μου εξι εφτα 6-7 φορές που λέμε αυτό το τραγούδι έρχεται κάποια μέρα και με πλησιάζει στο δρόμο μόνος μου εγώ μου κόβονται τα γόνατα μόλις μου πλησιάζει έχει μάθει το όνομά μου και μου λέει Πέτρο κοίταξε να δεις δεν με ενοχλεί που είσαι αυτό που λέει το τραγούδι απλώς δεν μ' αρέσει. και φεύγει και πέφτει ο κόσμος, διαλύεται για μένα μέχρι δύο-τρία χρόνια. Θα καταλάβεις γιατί μόλις το ακούσουμε. Ωραία, για πες το. Λοιπόν, ο Επιπόλεος με το Γιάννη Καλατζή, <χω> που είναι ένα ύμνος στον γυναικοκατακτητή, που τον λένε επιπόλαιο γιατί πάει με πολλές <χω> τραγούδα <κατά χω> <κατά χω> όταν καίδε, δεν είχα λες... πάει με καμία <χω> Ρίτσι μου γιατί είναι λαγχόνης Πως αγαπώ δίνω και γραμμένο Σου έτυχε στο ζάρι της ζωής Καλό παιδί μα κάκο μαθημένο Σου έτυχε στο ζάρι της ζωής Καλό παιδί μα κάκο μαθημένο Επιπολέω με που μιλάω με πολλές και με δάω και συχνά ξενοκοιμάμαι δεν αλλάζω εγώ μυαλά σ' αγαπάω με αλλά έτσι μου έτσι είναι και έτσι θα είμαι. έτσι, είναι, έτσι είναι, και έτσι έχει γράψει τα πρώτα σου βιβλία, είσαι πια ένα αρκετά γνωστό συγγραφέα. Όταν αποφασίζει να μιλήσεις δημόσια για την ιστορία τη ζωή σου, για την υιοθεσία, για την βιολογική μητέρα που γνώρισε σε μεγαλύτερη ηλικία και ούτω καθεξής Έχεις γράψει γι' αυτό και έχει μιλήσει γι' αυτό, αλλά στα αλήθεια, τι ήταν αυτό που σε έκανε να το πει δημόσια, Δεν είναι αυτονόητο. Ναι, Ότι κάποιο λέει μια τέτοια ιστορία έτσι δημόσια, να την ακούσουν όλοι. Όχι, δεν είναι αυτονόητο και μάλιστα το έκανα και σε μια εποχή που το να μιλά, να δίνει αυτά που λέμε προσωπικά δεδομένα δημόσια, να μιλά δημόσια για κάτι τέτοιο όπω για την υιοθεσία σου, ήταν όχι μόνο κατακριτέο, ήταν και εκμεταλλεύσιμο από μια σειρά εκπομπών reality τα οποία τα λέμε σήμερα κατηνοδικία για παράδειγμα όπου ήταν έτοιμα αυτές οι εκπομπές να σε φέρουν εσένα στο στούντιο mm. και να φέρουν και τους γονείς σου αν είναι στη ζωή και τα αδέρφια σου και τα ξαδέρφια σου και όλους αυτούς και να τις αποκαλύψεις να κάνουν μια διαχείριση και μια εκμετάλλευση ένα μανιπουλάρισμα συναισθήματος. Mm. Δηλαδή υπήρχε ένα χρυσορυχείο συναισθήματος και υπήρχαν και πάρα πολύ έτοιμοι να το εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε βεβαίως να θεωρηθεί ως μομφή και για σένα από τη στιγμή που το δημοσιοποιείς. Ότι το κάνεις εν ψυχρό, in cold blood, ας πούμε, πας και λες μια πραγματική ιστορία ξέροντας ότι χτυπάς φλέβα χρυσού εμπορικά, αν με τι άλλο. Γι' αυτό μου πήρε και πώς πολύ σωστά επισήμανες, μου πήρε πάρα πολύ χρόνο Δηλαδή, φαντάσου ότι πριν γράψω Την Καλοσύνη των Ξένων, το βιβλίο στο οποίο αποκάλυψα την υιοθεσία μου, το έκανα όταν ήμουνα 47 χρονών. Στα 47 στα 48, το έκανα το 2006. Είχα ήδη γράψει 13 βιβλία. Αυτό ήταν το 14ο. Mm. Λοιπόν, σε όσου λένε ότι το έκανα επίτηδε, γιατί να το εκμεταλλευτώ και τα λοιπά, λέω ότι δεν μπορώ να του πείσω ότι δεν το έκανα επίτηδε. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε. Άμα κάνει δίκη προθέσεων, δεν μπορεί τώρα να πω εγώ ότι το έκανε επειδή είσαι καλό άνθρωπο ή κακό άνθρωπο. Ό,τι πιστεύω για σένα, το προβάλλω και πάνω σε αυτά που κάνει. Απλώ του λέω ότι ω αντεπιχείρημα ότι αν το έκανα επίτηδε, ήταν ένα τόσο long project. Ναι. <laughs> δηλαδή, υιοθετήθηκα όταν ήμουν 6-7 χρονών, πήγα σε, στο πίκπα όταν ήμουν μηνών, ήμουν σε ανάδοχη οικογένεια τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, έγραψα και 13 βιβλία στο μεταξύ για ξεκάρφωμα, για να αποφασίσω στα 47 μου χρόνια Πια να το αποκαλύψω Και να το εκμεταλλευτώ Μου εξηγήσω όμως γιατί δεν το έκανες Και είναι και... απολύτως πιστικό αυτό που λες ναι. Δεν μου λε γιατί το έκανε. Δηλαδή, ποια ήταν η ανάγκη που σε έσπρωξε. Ναι. Μέσα σου, ποια ήταν η ανάγκη που εκπλήρωνε γράφοντα. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Δεν το έκανα λοιπόν. Για να κλείσουμε τα δεν το έκανα. Δεν το έκανα ω μια άτυπη σειρά συνεδριών ψυχανάλυση ε, ναι. για μένα, για το καλό μου, για να τα βρω με τον εαυτό μου και με τι ρίζε μου και με όλα αυτά. Αλλά επειδή ακριβώ είχα την εμπειρία του συγγραφέα και επειδή είχα, αν θέλει, και την αναγνώριση από τη συγγραφική μου δουλειά. Δεν ήταν ότι τώρα κάνω αυτό για να με προσέξετε ως συγγραφέα. Είχα καταλάβει όλο αυτό το διάστημα, ως τα 47 μου, ότι είναι μια ιστορία αξιανάγνωστη. Mm. Είναι μια ιστορία άξια να την Αν ξέρετε αν αφορά εσένα προσωπικά ή αφορά άλλε ιστορίε, γιατί λέω και άλλε ιστορίε υιοθεσιών μέσα στο βιβλίο. Mm. Εγώ ω αναγνώστη, γιατί έτσι λειτουργώ και ω συγγραφέα. Ως συγγραφέα λειτουργώ ως ο αναγνώστης που γράφει εκείνο που θέλει που να διαβάσει. Να δια... Που θα τον ενδιαφέρει να διαβάσει. Ναι. Και αν δεν τον ενδιαφέρει να διαβάσει δεν απλή. τον γράφει κιόλας. Είναι ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ιστορία, θεωρούσα, ώστε ένας να συγγραφέα να μην κάτσει να τη γράψει. Έτσι. έτσι, έτσι. Θεωρούσα λοιπόν ότι ήταν μια ιστορία που μ' αρέσει, θέλω να την αφηγηθώ, έχοντας όμως όλους τους ενδιασμούς, Πολλοί από αυτούς τους διαχρονικούς ενδιασμούς είχαν υποχωρήσει διότι τα περισσότερα, αν θέλεις, από τα πρόσωπα τα οποία θίγονταν είχαν φύγει από τη ζωή, οπότε αυτό το διευκόλυνε. Mm. Ε? Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα φανταστείς παρά μόνο όταν το κάνεις. Σε αυτό δηλαδή, στο να το γράψω, τελικά επικράτησε μία ρίση που είχε πει ο Λόρενς Ολιβιέ που την έχω στο καντήλι ας πούμε γιατί ως προσευχητάρι που λέει ο μόνος τρόπος να γίνουν τα πράγματα είναι να τα κάνεις δηλαδή αυτό το αμλετικό να το κάνω, να μην το κάνω, να προχωρήσω να μην γίνει κτλ δεν θα μάθεις ποτέ μόνο αν το κάνεις θα μάθεις τι θα συμβεί εντάξει αν δεν το κάνεις θα μείνει με την αμφιβολία τι θα γινόταν αν το έκανα ναι το οποίο και πολύ ελληνικό και πολύ καφενόβιο και τα λοιπά. Αν εγώ το έκανα αυτό, θα το έκανα πολύ καλύτερα από σένα. Γι' αυτό μπλεκτήσκε με την πολιτική για κατέβειε υποψήφιο βουλευτή. Ναι, εκεί ε, στην πολιτική. Πολλόρα, ο Λίβι φταίει. <laughs> Φταίνει η δημοσιογράφη στην πολιτική. Για την κάθοδο στην πολιτική, η οποία και αυτή έγινε σε όψιμο χρόνο. Έγινε όταν ήμουν 52 χρόνων. Ε, τώρα είμαι 61. Όταν ήμουν 52, κατέβηκα. Δηλαδή, και αφηρημένο να δηλαδή, ήμουν, αποκλείεται να μου παίρνω τόσο πολύ χρόνο να το αποφασίσω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ ω κίνητρο και ξεκίνησε ω ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε μάλιστα τηλεφωνικά με τη Ρένα Δούρου. Εγώ δεν ήξερα κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κανέναν όμω. Ήξερα μονάχα τη Ρένα Δούρου γιατί την είχα γνωρίσει σε ένα πάνελ και ήξερα και το Βούτσι ο οποίος με είχε δει σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ένα αντίστοιχο πολιτικό πάνελ και με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει μπράβο Πέτρο τι ωραία που τα λες. Τώρα γιατί εγώ ήμουνα στα πάνελ ενώ δεν ήμουνα πολιτικός γιατί όπως ξέρεις σημάσαι πολύ καλά εκείνες τις εκπομπές ήμουνα εκπρόσωπος της κοινωνίας. Πάντοτε είχαμε τους κομματικούς στο πάνελ και πάντοτε είχαμε και τους εκπρόσωπους τη της ένα, ναι, τουλάχιστον. Και μάλιστα σε μια, σου κάνω μια μικρή παρένθεση που σε αφορά γιατί την έχω γράψει κιόλα. σε ένα από αυτά τα πάνελ όταν είχα καιρό να πάω και ξαναπήγα και το διήθυνες εσύ μου έκανε εντύπωση πόσο είχαν προχωρήσει τα πράγματα στο τομέα της πρόκλησης και του να μην αφήνεις τον άλλο να σταυρώσει ρήμα δίπλα στο ουσιαστικό και να το διακόπτεις τους πάντες κτλ. Στη δικιά σου περίπτωση πρέπει να το πω, δεν το λέω επειδή είσαι εδώ, όχι από σένα, γιατί πολλέ φορέ το κάνει και ο παρουσιαστή αυτό. Ήταν όμω ένα τέτοιο προεκλογικό. Δεν καταφέρνω πάντα να το εμποδίσω, αλλά δεν το κάνω. <laughs> ναι. <laughs> ήταν ένα τέτοιο προεκλογικό πάνελ που ήταν λίγο και σαν τι μουσικέ καρέκλε. Δεν ξέρει δίπλα σε ποιον θα κάτσει. Και έχω μείνει άναυδο από την ανέδεια των συνομιλητών που διακόπτουν του πάντε κτλ. Και, τα λοιπά. και μετά τελειώνει η εκπομπή και σε πλησιάζω και σου λέω ρε Παύλο, τι πράγμα είναι αυτό, ρε Παύλο. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή τι αγένεια είναι αυτή δηλαδή, Όχι αγένεια, είναι κάτι πάνω από την αγένεια mm. Και γυρνά και το έχω γράψει Στο λέω γιατί το έχω γράψει Στο ήμουν και εγώ εκεί νομίζω το έχω γράψει Και μου λες Πέτρο δεν έχεις καταλάβει τους Έλληνες Οι Έλληνες είναι ανατολίτες χωρίς φόβο Έχουν δηλαδή όλα τα ελαττώματα Την ισχυρογνωμοσύνη, τον διακόπτουν τον συνομιλητή τους Την αγένεια, όλα αυτά και δεν έχουν και το φόβο που έχουν οι υπόλοιποι στην Ανατολική Μεσόγειο ότι απ' έξω μπορεί να είναι και η ΣΑΒΑΚ, μπορεί να είναι και η Μυστική Αστυνομία και πρόσεχε τώρα και τι λες. Ναι. Άρα μιλάνε ελεύθερα και διακόπτουν τους άλλους και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. <laughs> λοιπόν, <laughs> μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τον Πάνελ, που εγώ ήμουν ο εκπρόσωπος της κοινωνίας και που εμένα δεν με διακόπτε κανείς, Παύλο, γιατί ακριβώς δεν τους ενδιαφέρε καθόλου τι θα πω. Ε, εγώ το νόμιζα ότι σεβόντουσαν την κοινωνία. Όχι, okay, <laughs> δεν την, την γραμμένη <laughs> ακριβώ. <laughs> Ήμουνα το κενό ανάμεσα σε αυτά που πάνε πριν και σε αυτά που θα πούν μετά. Λοιπόν, πάντοτε με όλη αυτή τη συγκατάβαση, λοιπόν, το συγκαταβατικό ύφο που είχαν απέναντι σε εμά που ήμασταν έξω από το χώρο, μετά όταν τελειώναμε, οι πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι μα λέγανε ε, τώρα κοίταξε, είσαι έξω από το χώρο. και όσοι είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λένε, ε, ε, είναι διαφορετικό μέσα. Ε, Εντελώ διαφορετικό το να έχει την ευθύνη να... Και αυτό το διαφορετικό μέσα και ότι εντάξει και ίσως και να, το να πάψουν να με κοιτάνε με συγκαταβατικό ύφο, όλα αυτά λειτουργήσαν στο να πάρω τηλέφωνο τη Δούρου, τη Ρένα και να της πω ήταν Ιανουάριο στη Μάμε του 12. Δεν ξέραμε πότε θα γίνουν οι εκλογέ, mm. αλλά ξέραμε ότι θα γίνουν σύντομα. Και επειδή δεν το έπαιρνα και στα σοβαρά, πρέπει να σου πω: Δεν πίστευα ότι θα πάρω τη Δούρου και θα τη πω, ξέρει, λέω να κατέβω τι εκλογέ. Και η Δούρου περίμενα εγώ ότι θα μου πει: Μπράβο, πετράνε έλα από την Κουμουδούρου να ρίξει και κάνα καθάρισμα, να κολλήσει καμιά αφήση, να σε γνωρίσουν. Τα παιδιά να τα γνωρίζει κι εσύ. Που αν γινόταν αυτό yeah. που φανταζόμουν, δεν υπήρχε περίπτωση να με βάλουν στο ψηφοδέλτιο. <laughs> θα ήταν αμοιβαία δηλαδή η Τα την η εμπόλεμους Λέω πολλές φορές Ότι εγώ γνώρισα την ύφη Την ώρα του γάμου mm. Πρώτα μπήκα στο ψηφοδέλτιο Και μετά γνώρισα με ποιους είμαι μαζί mm. Το οποίο δεν με τιμάει βεβαίως Καθόλου Αλλά δείχνει και το μέγεθος Αν θες της Που είχαμε εκείνη την εποχή Και που θεωρούσαμε ότι θα είναι οι πρώτες εκλογές που, του 12, αυτές που αποδείχθηκαν ότι ήταν δίδυμες μετά και το Μάιο και τον Ιούνιο, που θεωρούσαμε ότι η επετηρίδα θα καταρρεύσει, η κομματική επετηρίδα, και ότι θα μπουν νέα πρόσωπα, πράγμα που έγινε, mm. γιατί κατά 50% εκείνη η Βουλή ήταν καινούρια. Mm. Και μπήκαν όλα τα λουλούδια βέβαια του κήπου, ο, από ότι είχε ο Μπαξές μπήκε το Σύμπαν, για καλό και για κακό. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που η κομματική επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο μου το είχε πει ο Έβερτ σε μια παλιά συνέντευξη που του είχα πάρει για το ΕΛ mm. όπου του είχα πει όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων ακόμα του λέω κύριε Έβερτ φαντάζομαι τι σπάσιμο θα ήταν για σας να είσαστε ανερχόμενος πολιτικός με φοβερή δύναμη μόλι αυτή τη σπίδα την επιτάχυνση που έχει ο νέος που όλα πάνε μαζί του, που όλα πάνε δεξιά στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι σπάσιμο τρομακτικό θα είναι να έρχεται το 81 και να έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου και να πρέπει να μπείτε εσεί στον πάγο για πόσα χρόνια ήταν, 12-14. Λοιπόν, λέω τρομακτικό σπάσιμο δεν είναι αυτό. Και μου λέει: Κάνει λάθο. Κάνει λάθο και δείχνει και πόσο λίγο ξέρει από πολιτική. Εάν δεν συνέβαινε το 81 και δεν ερχόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, εγώ, ο μακριμάλη νεαρό, θυμάμαι ο Εβερτίνο είχε και μαλλί φουντοτό κτλ. Θα περίμενα στην ουρά πότε να κάνει τη θητεία του Οράλη, να τελειώνει ο Οράλη τη δικιά του τετραετία, δεκαετία, να πάρει ο Αβέροφ τη σειρά, να κάνει άλλα τέσσερα χρόνια. Με το που ήρθε ο Παπανδρέου, δεν χάσαμε μόνο εμεί την εξουσία. Κατέρευσε και η δικιά μα επετηρίδα, η δικιά μα ιεραρχία. Mm και ξαφνικά εγώ έγινα αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ενώ θα έπρεπε να περιμένω 15 χρόνια λογικά βάσει της ηλικία μου και της επετηρίδας. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο είχε καταρρεύσει η επετηρίδα το 12. Και αντί η Ρένα Ιδούρου να μου πει έλα να μας γνωρίσεις και να κάτσεις να σε γνωρίσουμε και εμείς είπε θα το πω και θα το πω στο αφεντικό. Και το αφεντικό με έναν τρόπο που μπορώ να σου πω Πολύ ομό Αλλά και πολύ Ταυτόχρονα τίμιο Δεν ήταν κάτι που μου το κρύβε Δεν μου το κρύψε από την πρώτη στιγμή Ο Τσίπρας που μίλησα μαζί του Μου ξεκαθάρισε Ό,τι κοίταξε να δεις δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ε, Το ξέρουμε Πάνω απ' όλα το ξέρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ mm? Ό,τι κι αν εσύ βγεις να πεις ξαφνικά είσαι και 52 χρονών άρα αποκλείεται να βγεις και να πεις Είδα το φως Ναι Αυτό που έλεγε ο Μαριβό σε μια κομμωδία κληρονομιά που έχει έναν υπότι ο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για μια κόμισα καθόλου μέχρι που η κόμισα παίρνει μια τεράστια κληρονομιά και αμέσως αρχίζει να τη φλερτάρει πολύ φορτικά και γυρνάει αυτή και του λέει ε, υπότιμο αλλά ε, 25 χρόνια γνωριζόμαστε δεν έχει έρθει ποτέ να μου πεις το παραμικρό κοπλιμέντο ας πούμε γιατί τώρα και την κοιτάει ο και λέει ε, ο χρόνος κυλά είμαστε αφηρημένοι Λοιπόν, ε, με αυτόν τον τρόπο <χει> δεν μπορούσα και εγώ να πω ότι ήμουν αφηρημένο και δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα 52 μου. <χει> αλλά με τη λογική την οποία ο Τσίπρας μου την είπε από την πρώτη στιγμή και μου την είπε ξεκάθαρα, ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, άρα θα απευθύνεσαι σε έναν εκτός του ΣΥΡΙΖΑ χώρο και με τον ίδιο τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθύνεται σε έναν χώρο στον οποίο παραδοσιακά δεν θα απευθυνόταν, στο σκληρό πυρήνα του, αυτό το 6%, που ήταν 3% παλιότερα. Άρα μας είσαι θυσιμός. Είναι μια win-win συμφωνία. Mm. Αν μας φέρεις πολλές ψήφους, θα βγεις και θα μας φέρεις και ψήφους που δεν θα παίρναμε διότι δεν είναι ψήφοι. Δεν θα... Πάρε θα, από τη δικιά μα πίτα. Βεβαίω στο πίσω μέρο του Τσίπριου μυαλού μπορεί να υπήρχε και η σκέψη ότι και ψήφου θα μα φέρει και δεν θα βγει και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για μουσική ξανά. Ναι, ναι. Τώρα επειδή έχουμε φτάσει ήδη στα 52 μου, αλλά έχουμε προσπεράσει πολλά από τα τραγούδια που μου αρέσαν. Θα γυρίσουμε πίσω. Θα γυρίσουμε πίσω σε τραγούδια που ήταν. Και για να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω στη συζήτησή μα. Ένα σαρκαστικό σχόλιο, θα έλεγα, σε όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Θα έλεγα ότι είναι καλή ιδέα να ακούσουμε λίγο Elvis Presley και συγκεκριμένα a little less conversation. Ό,τι το έχει πει, αναρωτιέμαι στα αλήθεια Πώς την έζησε εσύ αυτή την εποχή της ζωής σου. Δηλαδή, πώς έζησε τη ζωή του παιδιού που βρέθηκε στο Πίκπα, υιοθετήθηκε και κάποια στιγμή αργότερα ανακάλυψε ότι εκείνη που τον υιοθέτησαν δεν ήταν η πραγματική του γονή και ότι υπάρχει κάπου ένα βιολογικό πατέρα που δεν τον είδε ποτέ και μια βιολογική μητέρα που την είδε, τη γνώρισε. Ναι, ναι. Αλλά δεν συνδέθηκε ποτέ μαζί τη. Όχι, όχι. Ακριβώς διότι το έζησα με δύο τρόπους που δεν, δεν, θεωρούνται συνήθως τόσο αυτονόητοι για κάποιους οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε πώς γίνονται οι υιοθεσίε, ούτε τι σημαίνει ας πούμε να μην ζει με τη βιολογική σου μητέρα αλλά να ζει με δύο ξένους Εντό εισαγωγικών. Εκεί έγινε και η μεγάλη, αν θέλει, παρεξήγηση, παρανόηση όταν εκδόθηκε πια το βιβλίο μου το 2006. Το διάβασαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το διάβασαν και πολλοί θετοί γονεί. Mm. Και εκεί πέρα έγινε η πρώτη παρανόηση. Θυμάμαι, α πούμε, ένα γράμμα που μου είχε στείλει, ένα μήνυμα που μου είχε στείλει μια θετή μητέρα που μου είπε ναι το διάβασα το βιβλίο σας κύριε Τατσόπουλε, είναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον για όσους έχουν υιοθετήσει ειδικά ή όσους έχουν υιοθετηθεί αλλά περισσότερη σκληρότητα στον τίτλο δεν μπορούσατε να βρείτε την καλοσύνη των ξένων Πήραξε. η οποία να πούμε ότι είναι από μια φράση του Tennessee Williams από το λεωφορείο Ο Πόθο της Blanche Dubois η οποία στο τέλο αφού έχει παρετηθεί και έχει από τα πάντα και από την νοημοσύνη έχει παρετηθεί έχει αρχίσει να τρελαίνεται έχουν έρθει να την συλλάβουν να την πάνε στο ψυχιατρίο στην ψυχιατρική κλινική ενώ αυτή περιμένει ότι θα πάει προασγέρα με έναν πετρελαιά τόσο η ψαλίδα με την πραγματικότητα υπάρχει Λοιπόν και αφού παλεύει λίγο με το νοσοκόμο εκεί αν θυμάμαι καλά στο τέλος παρετείται και γυρνάει προς τον ψυχίατρο και του λέει δεν πειράζει όποιος κι αν είστε πάντοτε βασιζόμουν στην καλοσύνη των ξένων που είναι όντως και το στοιχείο της Blanche de Bois ότι πάντοτε βασιζόταν στους ανθρώπους είτε τους εραστές είτε τους ανθρώπους που δεν του ήξερε καθόλου τίποτα για αυτούς mm. και βασιζόταν στο ότι αυτοί ήταν καλοί άνθρωποι yeah. Και αυτό σκέφτηκα ότι είναι και το μεδούλι, αν θέλει, τη ψυχολογία του παιδιού που υιοθετείται Ότι βασίζεται ότι εσύ θα είσαι καλό άνθρωπο. Δεν ξέρει τίποτα για σένα. Mm. Ε, δεν ξέρει, δεν του μοιάζει, είσαι διαφορετικό. Ειδικά άμα είσαι και άλλου χρώματο, άλλη φυλή, ακόμα περισσότερο. βασίζεται ότι είσαι καλό άνθρωπο και δεν είσαι έμπορο οργάνων ή δεν είσαι mm. παιδεραστή ή δεν είσαι. Yeah, Ακατομμύρια yeah. πράγματα. Yeah. Ναι. Λοιπόν, και αυτή η μητέρα είχε πάρει στραβά, είχε στραβοκαταπιεί αν θέλει αυτό το τίτλο, τον είχε βάλει τον τόνο στο ξένο. Όχι, στο κα, όχι στην καλοσύνη, όχι στην καλοσύνη. Στο ξένο. Και έλεγε δηλαδή θέλετε να πείτε με αυτό το βιβλίο ότι ό,τι και αν κάνουμε για τα θετά μας παιδιά θα παραμείνουμε ξένοι γι' αυτά. Ενώ εγώ είχα βάλει τον τόνο στην καλοσύνη. Α mm. Ας πούμε ένας πρώτος τίτλος που είχα σκεφτεί που ευτυχώς δεν τον έβαλα <laughs> <laughs> αλλά που αποδίδει λίγο αυτό το κλίμα του βιβλίου Ήτανε το περίφημο τίτλο του ποίηματο του Ζαλοκώστα, Ο βοριάς που τα και παγώνει. Αυτό το παιδικό ποίημα, το θυμάσαι, το ναι, στο σχολείο. Βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα αλληγορικό ποίημα, γιατί ο Ζαλοκώστα ο ίδιο, ο οποίο ήταν και ήρωα τη Επανάσταση, ήταν και στο Μεσολόγγι. Μετά είχε πάει στην εποχή του Όθωνα, ήταν και σε ένα πρόπλασμα χωροφυλακή, σαν το θετό μου πατέρα, γιατί ο θετό μου πατέρα ήταν συνταγματάρχη χωροφυλακή. Είχε τέλο πάντων αποκτήσει εννιά παιδιά, κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο στι αρχέ 19 του 19ου αιώνα. Δεν ήταν συνηθισμένο να ζήσουν. Εδώ. Από τα οποία είχαν πεθάνει τα οχτώ mm. ή τα εφτά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ο βοριά που τα αρνάκια παγώνει δεν είναι παρά ο άνεμο που σκοτώνει τα μικρά παιδιά. Τα αρνάκια είναι τα μικρά παιδιά. Μου σηκωνόταν η τρίχα με αυτό το ποίημα όταν κατάλαβα γιατί πράγμα μιλάει. Δεν μιλάει για αρνάκια, αλλά μιλάει για παιδιά. Και ότι μιλάει για έναν πατέρα που έχει τόσα πολλά παιδιά, πολύ τεκνο και ταυτόχρονα πεθαίνουν όλα σε πολύ μικρή ηλικία. Και το σκεφτόμουν ως πρωτοτίτλο, αλλά επειδή σκεφτόμουν ότι έπρεπε πολύ να το εξηγήσω για να mm. το συνδέσουν με το περιεχόμενο του βιβλίου, προτίμησα τελικά να βάλω «Την καλοσύνη των ξένων». Και εγώ αυτό που είπα σε αυτή τη μητέρα που μου γράψε αυτό για «Την καλοσύνη» Τη είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, το παιδί είτε είναι φυσικό, βιολογικό, είτε είναι θετό, εάν περνάει καλά, όπω στη δικιά μου περίπτωση, με εσά, του θετού του γονεί, θα μείνει μαζί του. Αν περνάει άσχημα, θα φύγει, είτε είναι θετό, είτε είναι βιολογικό. Δεν το κρατάει το αίμα. Το αίμα είναι μια μπουρδα, όπω είχε πει ο Έβερτ σε μια ταινία με τη Μαντόνα, mm. που προσπαθεί κάνει έναν γκέι που προσπαθεί να υιοθετήσει έχει υιοθετήσει μάλλον ένα παιδί που υποτίθεται ότι είναι βιολογικό δικό του και αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Αυτό είναι το The Next Best Thing mm. του Σλέσσιγκερ. Είχε κάνει τρομερέ ταινίε και είχε κάνει και αυτό που ήταν ένα ύμνο, αν θε, στο πραγματικό περιεχόμενο τη πατρότητα. Όπου ο Ρούπερτ Εβερετ, όσο ομοφυλόφιλο στο δικαστήριο, βγάζει έναν απίστευτο λόγο που αποδεικνύει γιατί είναι δικό του το παιδί. Και θα είναι πάντα δικό του. Ό,τι και αν λέει το αίμα και το, το αίμα είναι μια μπουρδα. Mm. Το είχα και τίτλο σε ένα κεφάλαιο. Ότι στην ουσία το αίμα δεν σημαίνει τίποτα. Mm. Η πληροφορία δεν σημαίνει τίποτα. Και για να σου απαντήσω και σε κάτι που με ρώτησε προαμνημονεύτων χρόνων. <laughs> Ακριβώ επειδή οι πληροφορίε δεν μπορούν να ανακοινήσουν τα συναισθήματά μα. Δηλαδή, τώρα εσύ, αν μου πει ότι ξέρει, είμαι ο, ο πέμπτο σου αδερφό, ω πληροφορία θα με ξενήσει, θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Συναισθηματικά όμω, όλο αυτό που κάνουν τα reality είναι ένα ψέμα ότι ξαφνικά εγώ θα αρχίσω να κλαίω ή θα σπαράζω επειδή θα μάθω. Όχι. Αυτό που συνδέει του ανθρώπου είναι τα βιώματα. Mm. Τα βιώματα λοιπόν είναι κάτι που μοιράζεσαι με του θετού γονεί. Ο φυσικό σου είναι πληροφορία. Σου καλύπτει μια πολύ βαθιά και αταβιστική ανάγκη να δει κάποιον που να σου μοιάζει εμφανισιακά. Όταν καλυφθεί αυτή η ανάγκη, ξαναγυρνάς εκείνον με τον οποίο συνδέεσαι με τα βιώματα. Mm. Έτσι κάπως ήταν και ο θερμοστάτης των συναισθημάτων μου απέναντι στους θετούς μου γονείς, παρόλο που όταν έμαθα ότι είμαι υιοθετημένος, είχε ήδη πεθάνει ο θετός μου πατέρας, λίγους μήνες πριν, ήμουνα 19 χρονών τότε. Και στην βιολογική μου μητέρα από την άλλη μεριά που τη γνώρισα αλλά ποτέ δεν μπόρεσα συναισθηματικά να συνδεθώ μαζί της. Ούτε εκείνη. Εκείνη πάλι ήταν τόσο φοβισμένη η γυναίκα, τόσο διαφορετική. Το έχω ξαναπεί ότι πολλές φορές ένιωθα ότι κάπως έτσι θα πρέπει να αισθανόταν και ένας γεννήτσαρος αν μετά από 20 χρόνια γυρνούσε <χω> στην Ελλάδα <χω> ναι, και του δείχνανε μια αναλφάβητη Ελληνίδα και του λέγανε να αυτή ήταν η μητέρα σου. Το handicap ήταν τεράστιο Διότι εντάξει εγώ ήμουν φοιτητή Εκείνη ήταν αναλφάβητη Προσπαθούσα να τη εξηγήσω τα πάντα Από το τι πολίτευμα έχουμε Μέχρι Γιατί πληρώνω μισό Στα λεωφορεία ενώ δεν είμαι μωρό Πιστεύω ότι μόνο τα μωρά mm. Πληρώνουν μισό ή δεν πληρώνουν καθόλου Ναι Αυτό δεν μπορούσε να Γεφυρωθεί Δια της βίας εκ των άνω Με μια απλή τώρα αυτή είναι η μάνα σου. Φυσικά υπήρχε ευγνωμοσύνη, γιατί ήξερα ότι μία γυναίκα το 1959 που γεννήθηκα εγώ στην Κρήτη θα έκανε τη ζωή της πολύ ευκολότερη αν με έριχνε παρά αν με γέναγε. Ε, εκτός γάμου. Mm. Ήδη για μένα ήταν κάτι ηρωικό αυτό που έκανε. να θυμάστε Είτε... θυμάσαι στο Ζορμπά και στο μυθιστόρημα του Καζεντζάκη αλλά και στην ταινία του Κακογιάννη δείχνει οι γυναίκες να τις λιθοβολούν. Mm στην Κρήτη και θυμάμαι όταν το είχα δει, παιδί το είχα δει, είχα ταραχτεί ότι μπορεί να συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο κάτι τέτοιο. Εντάξει, προφανώ δεν συμβαίνει πια ή δεν συμβαίνει Δεν είμαι ότι το 59 χρόνια, ήταν εύκολο. Αλλά το 59 σίγουρα δεν ήταν εύκολο και μπορεί να μην σε λιθοβολούσαν, αλλά μπορούσαν σίγουρα να σε μαχαιρώσουν ή να σου κάνουν κάτι άλλο. Και σίγουρα ήσουν στην άκρη, έπαιρνε τη μορφή και τη λιδωρία τη κοινωνία, απομονωνώσουν που τότε η απομόνωση δεν ήταν κάτι σαν το σημερινό, ήταν λίγο σαν κοινότητε προϊστορικές που όταν σε απομονώναν από αυτές ή σου δίναν την κατάρα, σου λέγανε θα φύγεις τώρα από την κοινότητα, είσαι καταραμένος. Και έχουν ε, γίνει μελέτες πάνω στις κατάρες αυτές τις προϊστορικές, αυτές τις κοινότητες και λένε ότι υπήρχαν άνθρωποι που πεθαίνανε από την κατάρα. Προφανώς. Τώρα σου κάνω ένα μεγάλο πίδημα στον χρόνο αλλά αυτό που το εφαρμόσαν πάρα πολύ και οι ναζί στα διάφορα πειράματα και βασανιστήρια που κάνανε στους κρατουμένους τους τα οποία με ένα πολύ μακάβριο τρόπο τα περισσότερα είχαν και κάποια ορθολογική βάση. Mm. Γιατί τα κάνανε, δεν τα κάνανε από καθαρό σαδισμό. Μόνο. Φυσικά και ήταν σαδιστές και τα κάνανε. Δηλαδή δεν τους ενοχλούσε. Αλλά το κίνητρό τους δεν ήταν σαδιστικό. Δηλαδή όταν παίρναν έναν εχμάλωτο Εβραίο για παράδειγμα και τον βάζανε μέσα σε μία σκάφη με παγωμένο νερό μέχρι να πεθάνει από υποθερμία το κάνανε για να δούνε πόση ώρα αντέχει ο δικός τους αεροπόρος που θα καταρριφθεί από τη ΡΑΦ και να του φτιάξουν ένα τζάκετ που να τον προστατέψει, να ζήσει περισσότερο, άρα να τον σώσουν. Υπήρχε με ένα πολύ διαστραμμένο τρόπο Μια λογική mm -hmm. Πίσω από τα πιο φρικτά βασανιστήρια που κάνανε Κάνανε λοιπόν και πάρα πολλά Πειράματα αυθυποβολής Τα οποία έχουν αναλυθεί πολύ Τα επόμενα χρόνια Με τα πολεμικά ενώ Και από τους συμμάχους Και παίρνανε ας πούμε 80 εβραίους Τους δένανε τα χέρια πίσω Τους κόβανε τις φλέβε Και τους λέγανε θα πεθάνετε Σε 45 λεπτά που είναι ο μέσος χρόνος άμα κόψει τις φλέβε σου τέλος πάντων. Πεθαίναν φυσικά σε 45 λεπτά. Στον 81ο Εβραίο του δέναν τα χέρια πίσω τον γραντζουνάγανε Παύλο. Mm. Βάζαν και τον ήχο του αίματος υποπίεση και του λέγανε θα πεθάνει σε 45 λεπτά. Πέθαινε και αυτό σε 45 λεπτά αλλά ήταν απόλυτα πεπισμένος. Mm. Δηλαδή, Μόνο ότι οι φλέβε του δεν είχαν κοπεί. Δεν είχαν κοπεί, πέθανε όμω από τον τρόμο του. Πέθανε από ανακοπή, ότι βέβαιο ότι θα πεθάνει. Έλα, Πέτρο, έχουμε δει μια φρικτή ιστορία τώρα. Φτάνει. <laughs> Προφανώ δεν μεγάλωσε με τέτοιε φρικτέ ιστορίε και φαντάζομαι μεγάλωσε με κάποια τραγούδια που σου αρέσανε. Έλα να γυρίσουν λίγο πίσω στον χρόνο. Ναι, 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 να πάρουμε μια ανάσα. Θα σου πω ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί και στη δεκαετία του 90 αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι τόσο μέσα στο πνεύμα της δεκαετίας του 60 ενώ είναι το 90 τραγούδι. Και το βίντεο κλιπ και όλα στο οποίο είχα δει με είχε ξετρελάνει αυτό το τραγούδι. Και που υπάρχουν και πάρα πολλές παραλλαγές του... Στου στίχου, α πούμε, και στη θεματολογία του, άπειρε παραλλαγέ. Α πούμε, το Unchained My Heart είναι μία από αυτέ τι παραλλαγέ του Τζο Κόκερ. Αλλά σε αυτή την παραλλαγή Ακόμα άμα το ακούσω Οπουδήποτε θα αρχίσω να το χορεύω στον δρόμο Δηλαδή πως να σου πω Είμαι ο άνθρωπος της Ματζουρίας Βάλε μου αυτό το τραγούδι και σε σκοτώνω Κάνω ό,τι εντολή μου που Με αυτό το τραγούδι θα ακούω Λοιπόν, ναι πάρα πολύ γνωστό Δεν έχω καμία σπουδαία ανακάλυψη να σου πω Είναι το Mercy Με την Τάφη κάθε τόσο στη συζήτηση, Πέτρο, πετά κινηματογραφικέ αναφορέ. Και θυμάμαι ότι έχει γράψει το σενάριο μια ταινία που μου χαιρεί πάρα πολύ. Ποια είναι η σχέση με το σινεμά. Έγραψε ένα σενάριο γιατί έτυχε να γράψει ένα σενάριο, ή γιατί στα αλήθεια αγαπά το σινεμά. Θα μπορούσε να γράφεις σενάρια αντί για να κάνει άλλα πράγματα. Δεν θα μπορούσα να γράφω σενάρια. Και το κατάλαβα αρκετά νωρί και σταμάτησα να γράφω σενάρια. Έχω γράψει πολύ λίγα σενάρια συγκριτικά. Για μεγάλου μήκου έχω γράψει του απέναντι με το, του Γιώργου Πανουσόπουλου. Μαζί με τον Δracon Ήταν μια ταινία που μου άρεσε πολύ. Ναι, όπου όπω ξέρει, είναι δύο κόσμοι εκεί. Ο κόσμο των νέων και ο κόσμο των μεγάλων. Και ο Πανσόπουλο με είχε πάρει να γράψω τον κόσμο των ε, νέων. Ήμουνα 21 χρονών τότε. Και την υπόγεια διαδρομή με το δοξιάδι. Mm. Και πολύ λίγα σενάρια, κυρίω για την τηλεόραση, διασκευέ είτε από τον Παπαδιαμάντη είτε από τον Κουμανταρέα. Κυρίω διασκευέ από νουβέλε και διηγήματα Ελλήνων συγγραφέων. Και ένα δικό μου βιβλίο, Η Καρδιά του Κτίνου, το είχε πάρει ο Ρένο ο Χαραλαμπίδη και το είχε κάνει η ταινία. Έχω μικρή σχέση λοιπόν με τον κινηματογράφο, αλλά πολύ καθοριστική. Πρέπει να σου πω ότι για μένα η σχέση με τον κινηματογράφο ήταν ένα δώρο πρώτα απ' όλα. Ήταν ένα δώρο που μου έκανε ο Πανουσόπουλο, ο οποίο είχε διαβάσει Του Ανήλικου, που ήταν το πρώτο μου βιβλίο, αυτό mm. που σου είπα, το είχα γράψει 18 χρονών. Και είχε διακρίνει ότι από αυτό το βιβλίο μπορεί να με χρησιμοποιήσει ακριβώς για να περιγράψω τον κόσμο του Άρη Ρέτσου που ήταν ο κόσμος των νέων. Απέναντι στον κόσμο της Μπέτης Λιβανού mm. απέναντι. Με έβαλε λοιπόν σε ένα χώρο που δεν θα έμπαινα υπό νορμάλες συνθήκες. Δεν το γνώρισα. Mm. Όπω μια φιλενάδα μου με έβαλε, γνώρισα το Μίκη Θεοδωράκη, ενώ οι πιθανότητε στατιστικά να το γνωρίζω ήταν απειροελάχιστε όταν εγώ ήμουν 18 χρονών και δεν είχα καμία σχέση κιόλα με αυτό το χώρο. Και λέω ότι ήταν δώρο, όχι μόνο γιατί με έβαλε, αλλά διότι όπω σου είπα και για τον Κίπλινγκ νωρίτερα, έμαθα πολλά από την τέχνη του σενάριου, χωρί να θέλω να γράψω σενάρια κατόπιν. Δεν ήθελα να γράψω γιατί ήταν μια συλλογική δουλειά και δεν ήμουν καλό στο συλλογικό παιχνίδι. Α πούμε, όταν γράφαμε μια σκηνή με τον Πανουσόπουλο, εγώ μπορεί να ήθελα να αναπτύξω κάτι στο οποίο να μην ήξερα κι εγώ ίδιος ακόμα πού θέλω να καταλήξω, αλλά να ήξερα ότι προ τα εκεί θέλω να πάω και να μην είχα και την όρεξη κάθε λίγο να σου εξηγώ εσένα γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Mm. Πράγμα που μόνο σου όταν γράφει. ξέρει δε δεν το κάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνει. Ναι αλλά η τέχνη του μοντάζ, του να κόβω και πάλι, του να δένω, του να δείχνω τα πράγματα. Δηλαδή ο Πανουσόπουλος πρώτη φορά μου εξήγησε την πολύ βασική διαφορά ανάμεσα στο δοκίμιο και τη λογοτεχνία. Ότι στη λογοτεχνία δείχνεις τα πράγματα, όπως και στον κινηματογράφο δείχνεις τα πράγματα. Δεν τα περιγράφεις, δεν τα αναλύεις, τα δείχνεις. Αν τα περιγράφεις και τα αναλύεις είναι αρρώστια. Λέγεται βερβαλισμός. Είναι mm. κακό να υπάρχει και στον κινηματογράφο. Ή να μην έχεις ραδιοφωνική αντίληψη της σκηνής. Να, να μην ε, λες πράγματα τα οποία τα βλέπουν. Αυτό που ο Περάκης, ο φίλος μου, ένας πολύ αγαπημένος φίλος διαχρονικά από το χώρο του κινηματογράφου, σε μια ταινία του το περιέγραφε ως το σύνδρομο της σαπουνόπερας. Mm λέει ότι στα βραζιλιάνικα σύριαλ λένε πάντοτε και τις ιδιότητες mm -hmm. όταν μιλάνε. Δηλαδή του λένε καλημέρα δημοσιογράφε Παύλο Τσίμα σαν να είναι τυφλοί οι θεατές ή σαν να ακούνε ραδιόφωνο. Λοιπόν όλα αυτά ή κάτι λεπτομέρειες όπως μου έλεγε μη βάζεις τρει τελείε. Όταν διακόπτει ο ένα συνομιλητή στον άλλο, μην βάλει τρει τελείε. Λέω τι να βάλω, βάλω παύλα. Όχι, λέει, μην βάλει τίποτα. Και λέω γιατί. Λέει, μην βάλει γιατί οι ηθοποιοί Έλληνε τι διαβάζουν, τι τρει τελείε. Κάνουν παύση. Ναι, λένε εσύ ήσουν που. <laughs> <laughs> Όχι, δεν ήμουν εγώ που. <laughs> Άσε το δραματικό τόνο που λένε δεν έχουν αυτή την Αμερικανιά με την καλή έννοια <laughs> του να φτύνεις τα λόγια σου. Όλα τα λένε με ένα βάρος Δώσε μου ένα τσιγάρο. <laughs> λες και είναι το τελευταίο τους τσιγάρο, α πούμε. <laughs> Τέλο πάντων, όλα αυτά ήταν μαθήματα από τον Πανουσόπουλο και από το Δοξιάδη μετά. Ήταν δύο μεγάλα σχολεία για μένα αυτά που με βοήθησαν και στο γράψιμο. Με βοήθησαν και όταν εγκατέλειψα πια οριστικά το σενάριο. Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Μεγάλο στην Κυψέλη. Μεγάλωσα στην Κυψέλη, ναι. Τα πρώτα μου χρόνια, ένα-δύο, ήμουνα στο Πίκπα. Μετά πήγα σε ανάδοχη οικογένεια στον κοριδαλό, Όταν υπήρχε ακόμα ο Κορυδαλό, πήγα τώρα πρόσφατα και δεν κατάλαβα τίποτα από ότι θυμόμουν από τα παιδικά μου χρόνια. Τότε υπήρχαν ακόμα προσφυγικέ παράγκε. Από τη μικρασιατική καταστροφή. Mm -hmm. Μιλάμε για τι αρχέ δεκαετία του 60 τώρα, ε? 65-66. Και μετά από το 68 και έπειτα πήγα στην Κυψέλη, στην Άνω Κυψέλη αρχικά, για τρία τέσσερα χρόνια και μετά για 25 χρόνια συνολικά στην πλατεία Κυψέλης mm. είχα όλη την Αθήνα στο πιάτο, στον πέμπτο όροφο έβλεπα μέχρι την έγινα τις καθαρές μέρες mm. μια τρομερή Κυψέλη, η Κυψέλη των παιδικών μου χρόνων δεν έχει πρόσφατα ο Δήμος Αθηναίων τώρα βγάζει στις εκδόσεις Πατάκη κείμενα συγγραφέων για την Αθήνα mm. Ναι. Και εγώ περιγράφω την Κυψέλη έτσι όπως την είχα γνωρίσει τότε. Είναι ένα απόσπασμα από τον Γκαγκάριν το βιβλίο που έγραψα ναι. για τον Τριανταφυλλίδη, τον Νίκο Τριανταφυλλίδη και τον Γκαγκάριν. Το... και τον Γκαγκάριν, του Κόσμο Ναύτη. Και εκεί μιλάω και για την Κυψέλη. Μια Κυψέλη, φαντάσου Παύλο, που είχε 20 κινηματογράφους α πούμε. Για παράδειγμα. Παράδειγμα. Παράδειγμα επειδή. Εντάξει, πολύ διαφορετική από τη σημερινή, παρόλο που και η σημερινή έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έχει. Δηλαδή, λέω, α πούμε, σε αυτό το κείμενο που γράφω για την Κυψέλη, το απόσπασμα από τον Καγκάριν, λέω και σε κάποιο σημείο ότι η Φωκίωνος Νέγρη είχε αυτό το πολύ περίεργο και οξύμορο πεπρωμένο την εποχή που εγώ ήμουν παιδί να είναι κοσμοπολίτικη με την έννοια ότι ήταν η Βία Βένετο της Ελλάδας και όλοι οι κοσμοπολίτες πηγαίνανε όπως πάνε αντίστοιχα ξέρω εγώ σε οποιαδήποτε αντίστοιχη in περιοχή σήμερα της Αθήνας. Μετά παρήκμασε με τα χρόνια, έπεσε, κανένα δεν πήγαινε πια στη Φωγκένος Νέγρη. Αλλά ήρθε ο κοσμοπολιτισμός στη Φωγκένος Νέγρη, δηλαδή ήρθε ο κόσμος στη Φωγκένος Νέγρη. Ωραία. Από εκείνα τα τρομερά χρόνια στην Κυψέλη υπάρχει ένα τραγούδι που να στα θυμίζει. Λοιπόν, θα σου πω ένα τραγούδι το οποίο τώρα να επιλέξω κιόλας γιατί υπάρχουν και αρκετά. Υπάρχει ένα το οποίο έχει γραφτεί λίγο πριν. Εγώ το αγάπησα αρκετά μετά. Το άκουσα αρκετά μετά από την πρώτη του εκτέλεση. Και η πρώτη του εκτέλεση δεν μ' άρεσε και πολύ, γιατί ήταν και γλυκανάλατη και αργή, δεν μ' άρεσε. Το αγάπησα όταν το είδα σε μια ταινία πριν από 15 χρόνια, όχι παραπάνω, στον ταλαντούχο κύριο Ρίπλι. Mm. Το remake, Matt Damon και τον. Mm -hmm. Τον Τζουντ Λο Εννοώ το remake που είχε κάνει ο Αλέν Το πρώτη φορά Αυτό το φοβερό μυθιστόρημα της Πατρίσια uh, Χάισμιθ Και εκεί τραγουδάνε αυτοί οι δύο Ο Ντέιμον και ο Λο Τον Αμερικάνο Το οποίο mm. είναι ένα παλιό ιταλικό τραγούδι Της δεκαετίας του 50 Να, Του Βοφάλ Αμερικάνο ναι, Αλλά Εγώ το αγάπησα μέσα σε αυτή την ταινία Που είναι πιο σπιντάτη Η εκτέλεση και το βάλα και στον δεύτερο και τωρινό μου γάμο Ήτανε το τραγούδι του γάμου Αυτό που αυτό... χορεύει η νύφη και ο γαμπρός. Εσείς χορέψατε τον Αμερικάνο Χορέψαμε τον Αμερικάνο <Ρα>... Το χορέψαμε λισασμένα. Και όλα στην εκδήλωση της πιντάτη όμω, Όχι στο αργό, στο πολύ γρήγορο <Ρα>... Γράφεις βιβλία από τα 18 σου χρόνια. Έχει γράψει βιβλία που έχουν διαβαστεί πολύ Έχει κάνει σενάρια για το σινεμά. Έχει γράψει σε περιοδικά. Έχει κάνει συνεντεύξει. Έχει τριφτεί με τη δημοσιογραφία, θέλω να πω. Αλλά έγινε για πρώτη φορά επίκεντρο προσοχή με τη σύγχρονη έννοια, δηλαδή με την έννοια ότι για να σε προσέξουν πρέπει να σε βρήσουν. Ε. Νομίζω με αφορμή μια σειρά στην τηλεόραση για το 1821. Κάνω λάθο, σου είχε ναι. τύχει πριν από αυτό. Ναι. Όχι. Δεν μου είχε τύχει. Απλώς αυτό μετά επιβεβαιώθηκε γιατί ήρθε και κοντά. Αυτό που λες τώρα έγινε με το 1821 στο Sky το 11 προβλήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 11 στο Sky κάθε Τρίτη στις 11 η ώρα. Ένα φοβερό ρίσκο για ντοκιμαντέρ για σειρά ντοκιμαντέρ αντί που τα προβάλλει στο prime time ναι. στα όρια του prime time και ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν δύσκολο να το πάρει απόφαση. Ο Αλαφούζος φυσικά που πήρε την απόφαση. Όμως επιβραβεύτηκε γιατί αν δεις τις τότε τηλεθεάσεις, ένα ντοκιμαντέρ που και ως είδος ήδη είναι σκοτωμένο στην τηλεθέαση, είχε τρεις φορές πάνω τη μέση τηλεθέαση του Sky, Δηλαδή ο Sky εκείνη την εποχή άγγιζε το 5% στην Πίτα και το 1821 έφτανε μέχρι το 17% ανά επεισόδιο. Δηλαδή έφτανε μέχρι το 1 εκατομμύριο τηλεθεατές που το να το δούνε. Αυτό όμως ήταν και συνδυασμός και της εικόνας και της διαστρέβλωσης και της λιδωρίας. Ναι. Δηλαδή πολλοί φαντάζομαι που βλέπανε το 1921 μπορεί να απογοητευόντουσαν γιατί τους έπεφτε πολύ λίγο σε σχέση με το τι είχαν ακούσει γι' αυτό. Παράλληλα με την προβολή και πολλές φορές και πριν από την προβολή με αφορμή ότι ο αρχικός τίτλος, ο οποίος δεν επικράτησε ποτέ βέβαια, ήταν 1821 η γέννηση ενός έθνους mm. και αυτό βεβαίως το λέγαμε και μέσα στην σειρά ενός έθνους με την έννοια του έθνους κράτους, όχι του γένους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ στη σειρά μέσα ότι το γένος υπήρχε και πριν από το 1821. Θα ήταν και περίεργο, οξύμορο έως ηλίθιο να πιστεύει κανείς ότι εξηγείρεται και κάποιος ανύπαρκτος. Αλλά ότι συγκροτεί την έννοια του έθνους κράτους και με την έννοια του έθνους μετά το 1921 είναι γεγονός αναντήρητο. Αμέσως στοχοποιήθηκε, αμέσως διαδόθηκαν διάφορες συκοφαντίες άσχετε εντελώ από τη σειρά, πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Ποτέ. Τι εγώ είπα τον κολοκοτρόνη γκέι και τον είπα και στη σειρά και όλα. Δεν τον είπα ούτε εντό σειρά ούτε εκτό σειρά. Ποτέ. Όλα αυτά με μια μαγική σειραφή και ένα μαγικό ράβε ξύλωνε, περάσανε από το χώρο τη φήμη στο χώρο των ειδήσεων. Και βρέθηκα πολύ νωρίς και απροετοίμαστος να πρέπει να αντιμετωπίσω όχι τις συνέπειες των πραγμάτων που έχω πει, αλλά κάτι που είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί και στη δικιά σου καριέρα πολλές φορές, των πραγμάτων που θεωρούν οι άλλοι ότι έχω πει. Mm. Δηλα yeah, δηλαδή yeah, να, να μείνομαι για ένα ομοίωμα του εαυτού μου mm. και των δηλώσεών μου. Και όχι για τις πραγματικές μου δηλώσεις ή τις πραγματικές μου απόψεις που να, να μπαίνει και με έναν τρόπο που τα fake news ας πούμε από περιθωριακά, πρώτη φορά είδα σε μια εποχή που ήταν ακόμα νωρίς για αυτό το φαινόμενο είδα πως μια ψευδή είδηση μπορεί να περάσει και να μεταλλαχθεί από έναν πολύ περιορισμένο χώρο που το, θα το γράψει ας πούμε ένα περιθωριακό έντυπο να γίνει κοινό κτήμα και να θεωρηθεί είδηση mm. ας πούμε αυτό για τον Κολοκοτρώνη πρώτη φορά το έγραψε η Ελεύθερη Ώρα την ελεύθερη ώρα πώς την διαβάζανε τότε και πώς τη διαβάζουν σήμερα. Διαβάζουν χιλιά άνθρωποι, μάξιμουμ, 500. Mm. Όταν όμως στον αντένα, στον πρωινό, διαβάζουν τους τίτλους των εφημερίδων και ο Παπαδάκης στη συγκεκριμένη περίπτωση διαβάζει τον τίτλο της ελεύθερης ώρας, αμέσως απογειώνεται η ελεύθερη ώρα από τους 500 που θα τη βλέπανε και αμέσως μετά γίνεται το ξέπλυμα του fake και μένει το νιουζ. Και μετά εσύ απαντάς αυτό, απαντάς σε κάτι που δεν υπήρξε ποτέ. Είναι σαν να βλέπεις έναν εφιάλτη, κάτι που δεν υπάρχει, αλλά το βλέπεις και να κάνεις μια απότομη κίνηση, να χτυπάς δίπλα στο κομοδίνο και να ξυπνάς με ένα πολύ υπαρκτό καρούμπαλο από κάτι που δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό λοιπόν ως προθέρμανση για την πολιτική, το να αντιμετωπίζω συκοφαντίε και τα λοιπά, το έζησα ακριβώς ένα χρόνο πριν εμπλακώ στην ενεργόπολιτική απλώς με την ενεργόπολιτική τι γίνεται γίνεται ένα επίσης θαύμα <χω> μια διεύρυνση του κάδρου, δηλαδή. έτσι, έτσι το λέω δηλαδή πριν ασχοληθεί με την ενεργόπολιτική γνώμη για σένα ας πούμε τον Παύλο Τσίμα από την τηλεόραση ή τον Παύλο Τσίμα από τα γραπτά του στις εφημερίδες έχουν όσοι τον παρακολουθούν. Που εντάξει, εσύ δεν είσαι καλό παράδειγμα, γιατί σε βλέπουν πάρα πολύ και σε ξέρουν πάρα πολύ. Αν είσαι όμω συγγραφέα, όπω ήμουν εγώ, σε ξέρουν πολύ λιγότεροι. Σε, ξέρουν, σε έχουν ακούσει, όχι σε έχουν διαβάσει, σε έχουν ακούσει, α πούμε, αν είσαι γνωστό συγγραφέα, 200.000 άνθρωποι. Ε? Ε. Ε. Εγώ λέω 300.000, γιατί είμαι large. Σου βάζω <laughs> κι άλλου <σε> 100. <laughs> Να σε έχουν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι έχουν λίγο πολύ όταν μιλάνε για σένα μιλάνε με λίγο ή πολύ μεταλογου τα γνώσεως κάτι ξέρουν για σένα είτε επειδή σε είδαν είτε επειδή σε διαβάσαν ξέρουν ότι είσαι καλός, μέτριος, χάλια ο χειρότερος συγγραφέας ή ο χειρότερος δημοσιογράφος από γενέσεως γραφής ας πούμε Εντάξει. έχει έρισμα η γνώμη τους κάποιο με μικρή ή μεγάλη ψαλίδα μόλις μπαίνει στην πολιτική ξαφνικά ακούνε το όνομά σου 3-4 εκατομμύρια. Από αυτούς, βάσει της παλιάς λογικής, του ότι οι παλιοί που σε ξέρουν ήταν 200.000, μας μένουν κάπου 3,5 εκατομμύρια, τα οποία δεν ξέρουν τίποτα για σένα. Μα τίποτα. Δεν ξέρουν ούτε το όνομά σου πώς προφέρεται σωστά. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και σε και, αυτούς... και μπορεί να μην μπουν ποτέ στον κόπο να προσπαθήσουν να, να... σχηματίσουν ιδέα για σένα. Ποτέ. Αν όμως μπουν... Πρόσεξε λοιπόν. Αν όμω μπουν από τη στιγμή που δεν ξέρουν τίποτα, έχουν απέναντί του ένα άδειο δοχείο από πληροφορίε. Ένα άδειο κυβότιο, που θα λέει ο, ο Άρη Αλεξάνδρου στο κυβότιο. Αυτό το κυβότιο λοιπόν, το οποίο είναι άδειο γιατί δεν έχουν ξανακούσει το όνομά σου, μπορεί εσύ, ο καλοπροαίρετο ή ο κακοπροαίρετο, να το γεμίσει με οποιαδήποτε πληροφορία θέλει για τον Παύλο Τσίμα. Να πει δηλαδή ή για τον Τατσόπουλο. Να πει: Ο Τατσόπουλο είναι ένα ανεπρόκοπο μαλάκα. Ο φερόμενο, ο, ο αυτοαποκαλούμενο συγγραφέα. Mm. Ξέρει πόσε φορέ έχω διαβάσει το αυτοαποκαλούμενο. Όχι ο κακό συγγραφέα. Αυτό είναι κρίση. Ναι. Yeah. Αλλά αυτό αυτοποκαλούμενος... <laughs> δηλαδή, εντάξει, 21 βιβλία έγραψα. Δεν είμαι συγγραφέα. Τι είμαι, δηλαδή. Πείτε μου τι είμαι. Ο αυτοποκαλούμενος δηλαδή ο ίδιος λέει ότι είναι συγγραφέα. Δεν έχει γράψει. Έχετε δει κανένα βιβλίο του Τατσόπουλου ποτέ. Ξέρει πόσε φορέ το έχω δει αυτό. Λοιπόν, άμα δεν έχει ακούσει ο άλλο το όνομα Παύλο Τσίμα, είναι δεν, δεν, ανύπαρκτο ο Παύλο Τσίμα. Και κρίνεται και καταδικάζεται πάντοτε από την τελευταία του δήλωση. Είτε αυτή που είπε πραγματικά, είτε αυτή που λένε ότι είπε. Mm. Εντάξει. Μετά αυτό γίνεται πάρα πολύ σκληρό και άδικο Μία άλλη παρενέργεια πολύ άσχημη της πολιτικής, της εμπλοκής στην πολιτική, είναι αυτό που μου είχε πει ο Βασίλης ο Βασιλικός στην εταιρεία συγγραφέων, σε ανύποπτο χρόνο, που μου λέει η Πετράνα όταν παντρεύεσαι κάποια, παντρεύεσαι και τους εχθρούς της. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει απόλυτα. Δηλαδή, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάζεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, θα σε μισούν όσοι μισούν το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλειος, όποιο και αν είσαι εσύ. Ο Ιησούς Χριστό να είσαι, συνεργαζόμενο με τον ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σε μισεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πά να είσαι, είχε τι καλύτερε προθέσει. Λοιπόν, κλείνει, ανοίγει το κάδρο, ξαφνικά σε μαθαίνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, αλλά και πολύ περισσότεροι άνθρωποι είναι επιρεπεί σε οποιαδήποτε διαστρέβλωση. Ακούσουν για σένα στον βαθμό πα... που θα ενδιαφερθούν. Σε παρέσει ο Λόρι Ολίβιε και το έκανε. Είπε: Αν δεν το κάνω, δεν θα δω πώ είναι. Τώρα που είδε πώ είναι. Ναι. Και ξέ, ομολογώ ότι επειδή ακριβώ είχα κάνει και φροντιστήριο σε αυτά τα πάνελ mm. ω εκπρόσωπο τη κοινωνία, δεν είχα ποτέ ρομαντική ιδέα. Δεν ήμουν ποτέ ιδεαλιστή με την έννοια ότι να. Ε, ότι. Πετάω στα σύννεφα για το πώ λειτουργεί η πολιτική, η κουζίνα τη πολιτική. Άρα δεν έπεσα και από τα σύννεφα. Mm. Δεν είναι ότι ένιωσα την τρομακτική απογοήτευση. Λίγο πολύ αυτά που μου συνέβησαν και τα ενδοκομματικά μαχαιρώματα και τα εξοκομματικά και οι καραμπόλες και τα δυστυχήματα από πολύ νωρίς πριν αρχίσουν να μου συμβαίνουν πράγματα στην πολιτική. Είχα την αίσθηση ότι στην πολιτική σου συμβαίνουν τροχέα στα τροχέα που σου συμβαίνουν στην πολιτική, όπω και στα τροχέα που σου συμβαίνουν στον δρόμο, άλλοτε φτε και τη βγάζει καθαρή. Πάει και σκοτώνεται ο άλλο από δικό σου λάθο. Άλλοτε φτε και την πληρώνει, σκοτώνεσαι εσύ. Άλλοτε σκοτώνεστε και οι δύο. Και άλλοτε τη βγάζετε καθαρή όλη. Είναι... η καραμπόλα έχει άλλα αποτελέσματα κάθε φορά. Έχοντα αυτή την αίσθηση. Αυτό που μου απέμεινε από την πολιτική Πέρα από τη φράση που είχα δει σε μια ταινία γαλλική Τον υπουργό που λέει η πολιτική Είναι Τηλαδή, ταινία ναι, ναι. ναι και είχε πάει στράφη στην Ελλάδα Την είχα δει τέσσερις μήνες πριν κατέβω στις εκλογές Και με είχε σημαδέψει μια φράση που λέγει ότι η πολιτική με ήττα Είναι μια πληγή που δεν κλείνει ποτέ Δεν σου αφήνει ποτέ ένα αίσθημα πληρότητας Ότι να τη την έκανα τη δουλειά Ή δεν με αφήσανε ρε παιδί μου Mm. πάντοτε σε αφήνει ανικανοποίητο. Είναι μια πληγή που δεν κλείνει ποτέ. Λοιπόν, πέρα από αυτή την αίσθηση, η άλλη αίσθηση που μου άφησε, επειδή εγώ πάντοτε ήμουν συνεργαζόμενο, δεν ήμουν ένα παιδί κομματικού σωλήνα, δεν έκανα καριέρα εκεί. Άρα δεν ήμουν και έτοιμο να μασίσω οτιδήποτε, να καταπιώ μαγκβεθικέ κομματικέ σφαγέ, να τι περνάω σαν να μην συνέβη τίποτα ένα πράγμα το οποίο με σόκαρε τον τελευταίο καιρό και χωρίς να είμαι ποτέ ιδιαίτερα φίλος του τον συμπαθούσα, με συμπαθούσε αλλά δεν ήμασταν ιδιαίτερα φίλοι κοντινοί ήταν το πως συμπεριφέρθηκαν στο Σταύρο Κοντονή mm. αυτό με σόκαρε με σόκαρε διότι ήξερα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι του επιτέθηκαν μετά την απομακρυνσή του από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι άνθρωποι που τον γλύφανε Παύλο, όχι απλώς τον ανέχονταν, τον γλύφανε. Τον γλύφανε. Ήταν τα τσιράκια του. Και τα τσιράκια ήταν οι πρώτοι που πετάξαν την πέτρα. Λοιπόν, αυτό δεν συμφιλιώθηκα ποτέ στην πολιτική. Mm. Κάτι που σίγουρα τους τιμάει είναι ότι όταν ήρθα εγώ σε ρήξη με το κόμμα, με το ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι οι οποίοι, αυτό με εντυπωσίασε πραγματικά, εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν καθαροί απέναντί μου, ήταν εκείνοι οι οποίοι ήτανε και κάθετα αντίθετοι σε αυτά που πίστευα. Οι πιο τίμιοι και οι πιο ντόμπροι ήταν ο Μανώλης Γλέζος, με τον οποίο πέρα από τον απέραντο σεβασμό που είχα, δεν είχα καμία κοινή ιδέα. Ήταν ο Λαφαζάνης, καμία κοινή ιδέα. Αυτοί που θα λέγαμε οι παλιομοδίτες αριστεροί, οι αριστεροί της παλιάς ηθικής, που ξέρανε τι σημαίνουν διαγραφές ξέρανε τι σημαίνει γενικό το να δείχνει ζαχαριαδικά τον άλλον σαν πηγή κακού εκείνοι οι οποίοι ήταν βασιλικότεροι του βασιλέδεως ήταν οι ισοδιστέ. αυτοί οι οποίοι μόνο γλωσσόφυλλα δεν ανταλλάσαμε από τη μεγάλη μας αγάπη και οι οποίοι στα λόγια ήταν και οι πιο κοντινοί μου, οι πιο συγγενείς στις ιδέες που είχα εγώ, ήταν οι πρώτοι που λέγανε ότι όχι παιδιά να τελειώνουμε με το Τατσόπουλο. Mm. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια πόρτα που κλείνει. Δηλαδή, δεν λες ότι εγώ ποτέ δεν θα το ξανά έκανα. Όχι όμω, σου είπα και πάλι, επειδή δεν είχα ρομαντική άποψη, δεν είναι για να εκφράσω τι απόψει μου. Ξέρω πολύ καλά ότι το να εκφράσω τι ιδέε μου θα έχω πάντα τα βιβλία μου. Θα έχω τα άρθρα στι εφημερίδε όσο και όπου μπορώ. Και για όσο καιρό μπορώ. Το να κάνω περισσότερο από αυτό, το να αλλάξω πράγματα, σίγουρα χρειάζεσαι. Να μπει σε ένα μεγαλύτερο χώρο επιρροή και τέτοιο χώρο είναι τη πολιτική. Το κακό, το μεγάλο κακό, εκεί που μοιάζει να είναι σαν λίγο σαν τετραγωνισμό του κύκλου στο να το πετύχει, είναι ότι στα μεγάλα. Τα πολυσυλλεκτικά κόμματα, δηλαδή αυτά τα οποία εξορισμού μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα για το καλύτερο ή το χειρότερο, είσαι υποχρεωμένο να συγκατοικήσει και με ανθρώπου με του οποίου όχι απλώ δεν έχει τι ίδιε ιδέε του, μπορεί και να του συχαίνει, να είναι αποκρουστικοί, να είναι όχι μόνο οι ιδέε του. Άσε του άλλου που μπορεί να έχει τι ίδιε ιδέε, αλλά να του συχαίρεσαι του ίδιου, σαν του ισοδιστέ που λέγαμε πριν. Αυτό ξέρω εγώ, εξορισμού κάνει συμβιβασμού. Δηλαδή, εξορισμού κάνει εκπτώσεις. Σε αυτά που πιστεύεις Έστω και να αλλάξεις αυτά τα λίγα mm. Από την άλλη μεριά στη δημοκρατία Δεν υπάρχει τρόπος άλλος Να αλλάξουν τα πράγματα Παρά μόνο αν πιστούν Κάποιοι, πολλοί όμως Η πλειοψηφία Ότι πρέπει να αλλάξουν mm. Ερήμην ή ενάντια Στη θέληση της πλειοψηφίας Όποια κι αν είναι αυτή η πλειοψηφία Και όποια κι αν έχει αυτές τις ιδέες Απλώ αν θε κάτι το οποίο με διαφοροποιεί και νομίζω ότι θα με διαφοροποιεί ω το τέλο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να αλλάξω μυαλά τώρα στα γεράματα. Είναι ότι για μένα η έννοια τη πολιτική έχει λίγο και από το παλιό άρωμα του παλαιοκαραμανλισμού. Δηλαδή να θεωρεί κάποιο ότι ο πολιτικό, όσο παροχημένο και αν ακούγεται κάτι, πρέπει και να καθοδηγεί και δεν πρέπει απλώς να είναι ένα φερέφωνο ανοησιών, εμονών, θρησκοληψιών, πατριδοκαπηλείας της πλειοψηφίας πιθανών του ελληνικού λαού. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα η πολιτική. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Απλώς τώρα για να γίνω το φερέφωνο σου και να ξέρω ότι τώρα που υπάρχει ψωμί, υπάρχει ψωμί στην άκρα δεξιά. Εντάξει. Δεν λέω ότι μπορείς να αλλάξεις αυτή τη χώρα άμα η πλειοψηφία της ξαφνικά γίνει ακροδεξιά. Ότι εμείς σώνει και καλά θα τους κάνουμε προοδευτικούς. Yeah. Εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως απλώς και μόνο να μη όποια βλακεία πιστεύει το εκλογικό σώμα επειδή ο Έλληνας πολίτης κατά τεκμήριο θέλει από σένα να ακούσει τις απόψεις του. Δεν θέλει να ακούσει τις δικές σου απόψεις και να συμφωνήσει να πει α... Ah έχει δίκιο ο Παύλο αυτό. Όχι. Θέλει να ακούσει τον Παύλο να λέει αυτά που πιστεύει ο ίδιο. Αν το συνεχίζαμε αυτό το παιχνίδι, Παύλο, σε όλου του χώρου, όχι μόνο στην πολιτική, θα πιστεύαμε ακόμα ότι η γη είναι μια τεράστια χελώνα, ότι <χωχω> ο ήλιο κινείται γύρω από τη γη. Yeah. Πάντοτε έτσι θα συνέβαινε. Κάποιο πρέπει να πει δυσάρεστα πράγματα. Μου έχει ξεφύγει, σε χάσει μουσικά. Ναι, ναι, εντελώ. Διάλεξε mm. κάτι μενα μ' άρεσε πολύ Ενώ είμαι άμουσο γενικά πρέπει να σου πω Δεν ξέρω πολλά πράγματα Ό,τι πάρει τα αυτοί μου που λένε mm. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Soul Και μ' άρεσε πάρα πολύ η Funky Μ' άρεσε πάρα πολύ ο James Brown Αλήθεια Ναι, πολύ Μ' άρεσε και ο Tom Jones Λοιπόν λέω να ακούσουμε James Brown Please 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 Please, please. 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 these την τάση παρασύρωμαι να το κάνω κάτι νοδικείο που είπε και εσύ, αλλά υπήρξε μια σκηνή την οποία άθελά σου τη μοιράστηκε με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί πολλοί το είδαν εκείνη την ώρα και μετά αναπαρήχθη πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Η σκηνή έπαιξε και ξανά έπαιξε. Είναι η στιγμή που στην τηλεόραση σου συμβαίνει ναι. αυτό. Όπου βρίσκεσαι από ένα τηλεπτοϊκό στούντιο στο κρεβάτι ενό χειρουργείου. Όταν ε, ξαναθυμάμαι αυτέ τι στιγμέ με το ανέβρισμα της ανιούσας αορτής που μου συνέβη έτσι, σε ζωντανή μετάδοση από τον Αλφα. Μου έρχεται στο μυαλό πάντοτε αυτό το βιβλίο «Η τύχη και η αναγκαιότητα» του Ζακ Μονό που ήταν ένας βιολόγος φοβερός και ο οποίος νομπελίστας και ο οποίος ε, ήταν και καθηγητής της φιλενάδας μου η οποία με οδήγησε στο Μίκη Θεοδωράκη κατά κάποιο τρόπο. Εγώ ήμουν πολύ μικρότερος και από τη φιλενάδα μου και ο Ζακ Μονό νομίζω είχε ήδη πεθάνει Είχε γράψει αυτό το βιβλίο Τύχη και Αναγκαιότητα λέγοντα ότι στη ζωή τα πάντα είναι συνδυασμό τύχη και αναγκαιότητα. Και είχε φέρει και εκείνο το φοβερό παράδειγμα με την οικοδομή που είναι ένα εργάτη πάνω με ένα σφυρί και του πέφτει το σφυρί και πέφτει πάνω στο κεφάλι ενός περαστικού και τον σκοτώνει. Και ότι το γεγονός ότι του έπεσε το σφυρί εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου και όχι ένα δευτερόλεπτο πριν ή μετά που θα είχε περάσει ο περαστικός από κάτω είναι τύχη. Αλλά το ότι το σφυρί όταν πέφτει με τον νόμο της βαρύτητας ακολουθεί μόνο μια πορεία και θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο είναι αναγκαιότητα. Και ότι όλα στη ζωή μας είναι τύχη και αναγκαιότητα. Αυτές οι δύο δυνάμεις mm. συμπλέκονται και βγάζουν το όποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα που ήταν η 1η Οκτωβρίου του 19, πάντοτε τη θυμάμαι σαν έναν συνδυασμό τύχης και αναγκαιότητας που λειτουργήσε σκανδαλωδός ισόφελός μου. Θα μπορούσε με τον ίδιο απλό τρόπο να λειτουργήσει εις βάρος μου mm. και να μην φανεί τίποτα περίεργο. Το γεγονός ότι μου συνέβαινε κάτι που δεν μου είχε συμβεί στο παρελθόν λειτουργήσε και για καλό και για κακό. Το για κακό ήταν ότι δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα, δεν είχα προηγούμενο είχα κάνει πόσες άπειρες εμφανίσεις στην τηλεόραση ποτέ δεν μου είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο ώστε να ξέρω τώρα να πω α εντάξει θα κάνω υπομονή να τελειώσει η εκπομπή Ωραία. και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε θα είναι μια ζαλάδα δεν ήταν όμως ζαλάδα ήταν ένας πόνος πάρα πολύ ισχυρό, ο οποίος δεν είχε σου λέω προηγούμενο να ξέρω την εξέλιξή <μμμ>. του αυτό λειτουργήσε και ως καλό Κυρίως ως καλό εκ του αποτελέσματος διότι με κινητοποίησε να πω άσε τώρα τους καθοσπρεπισμούς και άσε τη κουβέντα εδώ συμβαίνει κάτι που δεν ξέρεις τι είναι το ότι δεν ξέρεις τι είναι σημαίνει ότι μπορεί να είναι και κάτι πολύ άσχημο άρα φύγε και τους λέω συγγνώμη νιώθω έναν ισχυρό πόνο θα ήθελα να φύγω ο Βίτσας ο οποίος ήταν στην εκπομπή είπε ότι το γεγονός ότι είχα το θάρρος το εξέλαβε ως θάρρο να πω να διακόψουμε την εκπομπή ήταν και το κλειδί που με έσωσε mm. από εκεί και πέρα έγινε μια τέτοια αλυσίδα γεγονότων όπου το κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε μετεξελιχθεί σε καλό δηλαδή το ότι μου συνέβαινε σε ένα στούντιο για παράδειγμα που ήταν στους Θρακομακεδόνες στο στούντιο του Α ήταν κακό, Θρακομακεδόνες ήταν μακριά αλλά το στούντιο το συγκεκριμένο ήταν και δίπλα στην Εθνική Οδό. Mm. Και η Εθνική Οδό σήμερα Τρίτη, ήταν 12 άδεια. η ώρα το μεσημέρι, ήταν άδεια. Ήταν ταχεία κυκλοφορία δρόμο. Το γεγονό ότι το ασθενοφόρο αποφασίσανε να μην πάνε από την Κυφυσία, που είναι η λογική διαδρομή για το Ιπποκράτιο, διότι θα χάνανε χρόνο. Και εγώ θα πέθαινα. Και πήραν την Εθνική Οδό, που είναι τυπικά ο πιο μεγάλο και μακρινό δρόμο, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση ο πιο σύντομο το ότι έπεσα στην περίπτωση ενός καρδιοχειρουργού εμπνευσμένου και διορατικού ο οποίος αποφάσισε πήρε όλη την ευθύνη πάνω του και είπε δεν θα πάμε by the book δεν θα τον πάμε για αγιογραφία, δεν θα τον πάμε για αξονική ξέρουμε τι έχει αν τα κάνουμε αυτά θα πεθάνει mm. εκ των υστέρων έμαθα ότι μέσα στο γενικό πλαίσιο της ευθυνοφοβίας που υπάρχει σε όλους τους χώρους στην Ελλάδα Προτιμούν πολλέ φορέ να μην πάρουν την ευθύνη να του πεθάνει πάνω στο κρεβάτι του χειρουργείου, αλλά να πάνε τυπικά, κανένα δεν του ζητήσει το λόγο. Δεν θα κάναν κάτι παράτυπο. Αντίθετα, παράτυπο είναι να με βάλει και να με ανοίξει. χωρί να έχει σε... κάνει προηγουμένω όλα χωρίς τα υπόλοιπα. χωρί καν να έχει αρχίσει να επιδράει η άρκωση, αυτό που μου είπε. Mm. Με ανοίξανε και ο αναισθησιολόγο προσπαθούσε να με κοιμήσει ταυτόχρονα. Λοιπόν, εξού και θυμάμαι έναν πρώτο πόνο πολύ έντονο αλλά για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ευτυχώ. όλες αυτές οι, οι συγκυρίες και που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ άσχημα αλλά δεν πήγανε mm. δηλαδή να ξυπνήσεις να ξαναβρήσεις αισθήσεις σου με κινητική ανεπάρκεια με νεφρική ανεπάρκεια με εγκεφαλική ανεπάρκεια ψυχωτικός διαρκείας γιατί ψυχωτικός ξυπνάς mm. Εξού και αισθαν... αισθάνω, Ναι, Έχει πάρει τα οπιούχα που δεν έχει πάρει σε <laughs> δέκα ζωέ, <laughs> τα έχει πάρει σε ένα. Έχει χάσει. Πόσα έχασα. 8 κιλά σε 5 ώρε. Ένα σοκ που ο Λιμπεριάδη, ο γιατρό, αυτό ο, ο επικεφαλή καρδιοχειρουργός μου είπε είναι το ίδιο σαν να πέφτει με 200 χιλιόμετρα στον τοίχο. Το σώμα σου δηλαδή νιώθει ένα τέτοιο σοκ <laughs> από αυτό. Λοιπόν, μπορεί να σου συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Η θνητότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ποσοστό. Το ποσοστό επίσης εγκεφαλικών δυσλειτουργιών είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που σου κάνουν είναι τεστ, ξέρω εγώ, νοημοσύνη στοιχειώδη. Mm. Αν υπακούς αστερεθή μα, σου λένε βγάλει τη γλώσσα σου, ας πούμε, ή αν μπορεί να κάνει στοιχειώδης υπολογισμού. Φοβούνται πάρα πολύ, ότι το... γιατί το συγκεκριμένο αγκείο στέλνει το αίμα στον εγκέφαλο και το στέλνει και το αίμα και στα πόδια και στα νεφρά και παντού. Δηλαδή, είναι, σου λέω, η κεντρική αρτηρία στην πραγματικότητα. Η πιο σημαντική αρτηρία. Και όλα αυτά θέμα χρόνου. Θυμάμαι μία δύσμηρη καθηγήτρια στην Ολυμπία, δύο μέρες μετά, η οποία έπαθε το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο με μένα. Και επειδή ακριβώ δεν υπήρχε καρδιοχυρουργική κλινική κοντά, Ευρώπη η κοντινότερη πάνε... ήταν στα Γιάννενα, α, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Και επειδη ακριβώς δεν υπηρχε καρδιοχειρουργική κλινικη κοντα η κοντινοτερη καθοδόν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση και η εγχείρηση είναι δύσκολη και είναι, ξέρει, το χιλιοστό του χιλιοστού, μην κάνουν λάθο. Για το οποίο, και αυτό είναι κάτι που σέβομαι, για το οποίο κανεί δεν θα του ζητήσει και το λόγο. <χω> Εξού και είναι διπλή, α πούμε, η αυταπαρνησή του. Δηλαδή, κάθονται και παιδεύονται, ενώ και να κάνουν λάθο δεν θα, το θα του πει: Γιατί γιατή, γιατρέ πέθανε, αφού το πιο πιθανό είναι να πεθάνει. Η ανιδιοτέλεια είναι πια ευαγγελικών διαστάσεων. Mm. Και γι' αυτό είναι και πολύ συγκινητική. Το έχεις νομίζω, σε, ταιριάζει και εδώ. Σε καθαρίζει. Η καλοσύνη των ξένων ταιριάζει και εδώ. Σίγουρα, σίγουρα. Το είχα βάλει στο πρώτο μου άρθρο στα νέα, μετά λεγόταν στα χέρια των άλλων. Ναι. Γιατί, ένα φοβερό κείμενο εκείνο, το ξέρεις, πάρα ένα, πολύ καλά. από τα κλισέτα δημοσιογραφικά που και αυτό μιλώντα στο Σρόιτερ, τον Αντώνη Σρόιτερ, λίγε μέρε μετά θέλησα να, να, το αντικρούσω το κλισέ. Είναι έδωσε μάχη, λένε στα δελτία εκείνε μέρε, δίνει μάχη με το θάνατο, κέρδισε τη μάχη με το θάνατο. Εγώ του λέω δεν έδωσα καμία μάχη. Απολύτω. Ούτε κέρδισα ούτε έχασα καμία μάχη με κανένα θάνατο. Αυτοί που δώσαν τη μάχη ήταν όλο το προσωπικό εκεί πέρα που καθότανε ναι όλες αυτές τις ώρες και μάλιστα τους είπα ότι κάπως έτσι πρέπει να αισθανόταν και ο Γκαγκάριν γιατί και ο Γκαγκάριν όταν τον στείλανε πάνω που τον στείλανε σε ένα ανθρώπινο πειραματόζω τον είχαν δεμένο και φασκιωμένο ακίνητο και στην ουσία θέλαν να δούνε τις βιολογικές λειτουργίες ποιες θα είναι στο διάστημα και όλα γινόντουσαν, γινόντουσαν από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ mm. Ήταν ένα φασκιωμένο μωρό και τα κάνω. Κανο... Δηλαδή, αν θα πέθαινε. Και κινδύνεψε πάρα πολύ να καεί ζωντανό, όλα κινδύνευσαν τα, τα πάθη. Αν θα πέθαινε ή όχι, θα το κανόνιζαν άλλη. Μάχη αυτό δεν έδινε πάντω. Ήταν προσ... ένα κινητοποιημένο μωρό. <laughs> Έτσι ήμουνα κι εγώ. Ακινητοποιημένο πλήρω. Εσύ και ο Γκάριν. Πολύ ωραία παρομοίωση. <laughs> Έλα να πούμε. Να κλείσουμε αυτή την αφήγηση με ένα τραγούδι. Νομίζω ότι πάει πολύ να κλείσουμε με το πιάνο φωτιά, τον μπλε. Mm. Πολύ ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το 70 είδα πώ άρχισε ο χρόνο να είναι εχθρό μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένα φορό με στην ψυχή. Το 90 στι άρχε είπα θα αλλάξω. Χιλιάδες δωρά να Χρόνια γυμνά Χρόνια γυμνά Κι αν Είμαι ο Παύλος Τσίμας Και αυτό ήταν το podcast Ναβαγός Μια παραγωγή του PodGR Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών Μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας. Να με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.